Κύριος, το σπίτι του αυτό εδώ που είμαστε απόψε και μας δέχεται ως ταπεινούς και ευλαβείς δικούς του προσκυνητές. Και πώς να μην είναι οι χαρές μας πραγματικά γεμάτες από χαρά, αφού ξέρουμε ο Άγιος Γεώργιος πόσο δημοφιλής και λαοφιλής Άγιος είναι όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά για ολόκληρο τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Και αυτό το μαρτυρούν απόψε, θα έλεγα, οι χιλιάδες των ευλαβών πιστών που έχετε κατακλείσει μέσα έξω την πλατεία και όλους τους γύρω χώρους αυτού πραγματικά του ιστορικού και μοναδικού ναού του, γνωστού ως ομορφοκλησιά του Γαλατσίου, που δικαίως οι πρόγονοί μας της απέδωσαν αυτή την επωνυμία, γιατί όντως εδώ αυτό το ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου εις πείσμα του Πανδαμάτωρος χρόνου δίδει εδώ τη χιλιόχρονη σχεδόν μαρτυρία του, μαρτυρία Χριστού Αναστημένου. Και είναι, βλέπετε, η χαρά μας, όπως είπα, μεγάλη, γιατί μέσα όσοι μπήκατε και όσοι θα μπείτε και αργότερα και αύριο όλη μέρα που θα είναι ανοιχτός, κάθε χρόνο βλέπετε με συγκίνηση εισερχόμαστε στο ναό και θαυμάζουμε όχι μόνο τις τοιχογραφίες του, αλλά ολόκληρο αυτό τον πολιτισμό το βυζαντινό που αναδύει αυτό το εξοκλήσι, έστω και μέσα από τις φθορές που η άγνοια των ανθρώπων στο διάβα των αιώνων του προκάλεσαν. Παραμένει όμως να είναι όντως η ομορφοκλησιά. Αυτό θα μου επιτρέψετε τον πιμπελό, όπως το λέμε, που στολίζει όχι μόνο εδώ την περιοχή του Γαλατσίου, αλλά είναι ένα από τα πολλά τέτοια στολίδια της Αττικής Γης. Γι' αυτό λοιπόν απόψε χαιρόμαστε όλοι που βρισκόμαστε στο δικό του το σπίτι, και είναι εκείνος ο οικοδεσπότης που μας δέχεται όλους για να μας αντιδώσει εκείνος με τη σειρά του τη δική του θαυματουργική χάρη. Επιτρέψτε μου όμως ότι απόψε μαζί με τη χαρά αυτή του Αγίου ήρθε να γίνει μέτοχος αυτής της χαράς και ένας δικός μας άνθρωπος, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά απόψε και μάλιστα με την ιδιότητα την καινούρια που η Εκκλησία του έδωσε, την ιδιότητα του Επισκόπου. Είναι ο Άγιος Πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών, κύριος Σιμεών, πολυσέβαστος σε όλους μας, ο οποίος εκπροσώπου του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου μας βρίσκεται λοιπόν απόψε εδώ και προεξάρχει σε αυτό το πανηγυρικό εσπερινό. Θεοφιλέστατε, μέσα στην αναστάσιμη χαρά η παρουσία σας προσθέτει έτη περισσότερη χαρά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε απόψε ανάμεσά μας ως νέο επίσκοπο της Εκκλησίας. Ξέρω ότι θα ήθελε και ο Μακαριότατος να είναι εδώ, γιατί πρέπει να το ξέρετε κι εσείς ότι ο ίδιος έχει ιδιαίτερη προσωπική σχέση με αυτό το ναό. Το απέδειξε πριν λίγα χρόνια που ήρθε και λειτουργήσε ο ίδιος εδώ, αλλά από τα ακαδημαϊκά χρόνια ως φοιτητής ακόμα στο Πανεπιστήμιο σχετίστηκε με αυτόν τον ναό, αφού η εργασία που του ανετέθη ήταν πάνω στο ναό της Ομορφοκλησιάς. Να του μεταφέρετε τον βαθύτατο σεβασμό, την οικεί μας αγάπη και εσείς μαζί με τον Χριστός Ανέστη καλώς ήλθατε και είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε λίγων λόγων παρηγορίας από σας. Καλώς ήλθατε. Αγαπητέ μου και πολυσέβαστε και εκλεκτέ αδελφέ και στη λειτουργία, πατέρα Τίτε, αγαπητοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, περίφημε κυρία Βουλευτή, κυρία Καραμαλή, κυρία Αντιδήμαρχη, δημοτική άρχοντες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Είναι πραγματικά μεγάλη ευλογία και χαρά να ευρίσκομαι απόψε εδώ, να μεταφέρω σε όλους σας τις πατρικές ευχές, ευλογίες και τον αναστάσιμο χαιρετισμό του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κυρίου Ιερονίμου, αλλά και να μοιραστούμε μαζί τον πόθο της καρδιάς μας. Ποιος είναι ο πόθος της καρδιάς μας? Είναι αυτός ο πόθος που μας οδηγεί να τιμούμε έναν Άγιο. Είναι αυτός ο πόθος που μας οδηγεί να παίρνουμε το όνομα ενός Αγίου. Για κοιτάξτε σήμερα, δεν υπάρχει σόι, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει κάποιο Γιώργο, κάποια Γεωργία. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μην έχουμε έστω έναν άνθρωπο να πάρουμε αύριο να του πούμε χρόνια πολλά, να του τηλεφωνήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πόθος? Είναι ο βαθύτερος πόθος που έχουν οι καρδιές μας,
παρά το ότι είμαστε ταλαιπωρημένοι από τις αδυναμίες μας, από τα πάθη μας, από τα λάθη μας, από τους καημούς μας, από τα προβλήματα της ζωής. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει καρδιά ανθρώπου που να μην ποθεί κάτι καλύτερο για τον εαυτό του. Και όχι απλώς κάτι καλύτερο, όπως λένε τα παιδιά στη γλώσσα τους, κάτι καλυτερότερο, κάτι κάλλιστο, το τέλειο. Και το τέλειο στη ζωή των ανθρώπων είναι η αγιότητα. Η αγιότητα είναι το τέλειο. Και ξέρουμε ότι την αγιότητα μπορεί να την προσεγγίσει κάθε άνθρωπος. Δεν αποκλείεται κανένας. Έχουμε αγίους οι οποίοι ήταν πάμπλουτοι. Έχουμε αγίους οι οποίοι ήταν πάμπτωχοι. Έχουμε αγίους οι οποίοι είχαν διδακτορικά με τα δεδομένα της εποχής μας. Ήταν πανεπιστήμονες. Έχουμε αγίους οι οποίοι ήταν αγράμματοι, οι οποίοι δεν ήξεραν ούτε το όνομά τους να γράφουν. Έχουμε αγίους οι οποίοι ήταν έγαμοι, με πολλοί εξ αυτών πολύτεκνοι. Έχουμε αγίους που ήταν ασκητές, που ήταν μοναχοί. Έχουμε αγίους που ήταν εγκληματίες, που ήταν απατεώνες, που ήταν κλέφτες, που ήταν ληστές, που ήταν πόρνες, που ήταν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι μέσα από την αμαρτία. Έχουμε μια τόση μεγάλη ποικιλία αγίων, όση είναι η ποικιλία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Για να μαρτυρεί αυτή η αλήθεια, ότι η αγιότητα είναι ανοιχτή σε όλους. Το προσκλητήριο της αγιότητας είναι ανοιχτό σε όλους. Και το προσκύνημά μας απόψε εδώ, και μάλιστα θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε τα σοφά και εμπνευσμένα λόγια ο πατήρ Τίτος, ότι όχι μόνο ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος ευλαβείται τον Άγιο Γεώργιο, αλλά ακόμα και ο ετερόδοξος, και όχι μόνο ο ετερόδοξος, και ο ετερόθρησκος και ο αλόθρησκος, ακόμα και οι μουσουλμάνοι τρέχουν στα προσκυνήματα του Αγίου Γεωργίου, στα αγιάσματα του Αγίου Γεωργίου σήμερα και αύριο για να προσκυνήσουν. Γιατί ο Άγιος Γεώργιος εκφράζει, όπως και κάθε Άγιος, αυτό τον πόθο του ανθρώπου να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βγει από τον εαυτό του και να συναντήσει τον Θεό και να συναντήσει τον άλλον άνθρωπο. Πάρα πολλά θα μπορούσαμε να δούμε στον Άγιο Γεώργιο για να εμπνευστούμε, για να πάρουμε δύναμη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άγιος Γεώργιος ήταν στρατιωτικός τροπεοφόρος γάρα. Ήταν αξιωματικός και ήταν ένας άνθρωπος της ησυχίας. Όπως έτσι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί. Οι πραγματικοί χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι εκκεντρικοί. Δεν είναι άνθρωποι φανατικοί. Δεν είναι άνθρωποι φονταμενταλιστές. Είδατε κανένα τζιχάτ στο χριστιανισμό? Οι χριστιανοί σέβονται τις απόψεις, τις θρησκείες, την ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου. Ανέχονται τους πάντες εν αγάπη. Δεν ενοχλούν κανέναν. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Γεώργιος, παρά το ότι είχε θρησκευτική αγωγή, οι γονείς του ήταν χριστιανοί. Έκανε τη δουλίτσα του ήσυχα και όμορφα, την αποστολή του μέσα στο στράτευμα, και δεν ενοχλούσε κανέναν. Λάτρευε τον Θεό που πίστευε, τον αληθινό Θεό, χωρίς να απαιτεί οι άλλοι να λατρεύσουν το ίδιο, χωρίς να επιβάλλει τίποτα, χωρίς να ασκεί καμία βία, κανέναν προσιλητισμό. Δεν ενοχλούσε κανέναν, δεν πείραζε κανέναν. Ήλθε όμως ώρα που ένα διάταγμα, ένας νόμος ασεβής, ένας νόμος θα λέγαμε με τα δεδομένα της εποχής αντισυνταγματικός, ένας νόμος που προσέβαλε τη θρησκευτική ελευθερία. Έρχεται ένας νόμος λοιπόν του Διοκλητιανού, ένα διάταγμα, και λέει: κλείνουν όλες οι εκκλησίες, απαγορεύεται να λατρεύετε τον Θεό σας, και όλοι οι χριστιανοί, όσοι ομολογούν ότι είναι χριστιανοί και φανερώνουν με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κάνοντας το σταυρό τους, ότι είναι χριστιανοί, θα πρέπει να διώκονται, θα πρέπει να απαξιώνονται. Και τότε ναι, ο ήσυχος, ναι, ο σιωπηλός, ναι, ο κρυπτοχριστιανός, ναι, δεν έγινε φυσικά τρομοκράτης, δεν έγινε φυσικά βίαιος, αλλά έγινε ομολογητής. Βγήκε και ομολόγησε την αλήθεια, όπως πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος όταν αμφισβητούνται οι θρησκευτικές ελευθερίες, οι πανανθρώπινες αξίες, όταν αμφισβητείται το δικαίωμα του κάθε ενός να αυτοπροσδιορίζεται, να μπορεί να αγαπά τον Θεό του και να μην χλεβάζεται γι' αυτό, να μην περιφρονείται γι' αυτό, να μην θεωρείται οπισθοδρομικός, συντηρητικός, να μην του κολλάει κανένας καμία ταμπέλα, γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα να κολλάει καμία ταμπέλα σε κανέναν. Δεν έχουν προνόμια μόνο οι λίγοι, έχουν και οι πολλοί, έχουν οι πάντες, έχει ο κάθε ένας.
Γιατί η έκφραση, η προσωπικότητα, η σχέση με τον Θεό, η σχέση με το μεταφυσικό, με το υπερφυσικό, ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου είναι αδιαπραγμάτευτος και χρήζει σεβασμού από τον κάθε έναν. Αφισβητήθηκε λοιπόν αυτή η αξία, αυτή η δυνατότητα. Και ο Γεώργιος, παρά το ότι ήταν στο στράτευμα, ομολόγησε τον Χριστό. Και αυτό το πλήρωσε με το αίμα του. Υπέστη εξοντωτικά μαρτύρια, τα οποία αν τα διαβάσει κανείς ανατριχιάζει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι πραγματικότητα. Αλλά φαίνεται εξωτερικά να έχασε, διότι όντως οδηγήθηκε στον θάνατο. Αλλά όμως δεν έχασε. Αυτός ο σπόρος του μαρτυρίου, ο σπόρος της ζωής του, ο σπόρος αυτών των ανθρώπων που έχουν τον ηρωισμό, να βγαίνουν μπροστά, να θυσιάζονται για αλήθειες, να θυσιάζονται για την αγάπη, να θυσιάζονται όχι γιατί πανεγυρεύοντας, αλλά γιατί ορθώνουν το ανάστημά τους στην αδικία, ορθώνουν το ανάστημά τους στην ανομία, βάζουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Σεβόμαστε τους πάντες. Είμαστε σε σιωπή. Είμαστε φιλήσυχοι. Είμαστε άνθρωποι της ηρεμίας, της συνεννόησης, της γαλήνης, του σεβασμού. Αλλά ως εδώ υπάρχει μία γραμμή. Όποιος την ξεπεράσει αυτή τη γραμμή και πάβει να σέβεται τα ιερά και τα όσια ενός λαού, μιας παράδοσης, ενός πολιτισμού που γέννησε αυτά τα μνημεία σαν αυτό εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, το οποίο αυτό το πράγμα μαρτυρεί ότι η αγάπη του Χριστού, κι αν ακόμα γκρεμιστούν εκκλησίες, κι αν ακόμα οτιδήποτε συμβεί, η αγάπη του Χριστού θα φανερώνεται μέσα από λίθους, οι οποίοι λίθοι θα κράζουν και θα φωνάζουν ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι η πραγματική ζωή, η πραγματική αλήθεια και η πραγματική αγάπη. Να πάρουμε λοιπόν παράδειγμα από τον Άγιο Γεώργιο και να πάρουμε δύναμη για να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί, και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ. Μακάρι οι άνθρωποι να βάζουν το μυαλό τους στη θέση τους. Να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους πριν πουν ό,τι λένε. Να βουτάνε το χέρι τους στο μυαλό τους πριν υπογράψουν ό,τι υπογράφουν. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουμε σοφροσύνη και σύνεση. Και να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να μάθουμε να ανεχόμεθα, να συνεργαζόμαστε. Να μάθουμε να αγαπάμε. Να αφήνουμε χώρο στον άλλον ακόμα και στην διαφορετικότητά του. Αλλά όχι να την κάνουμε τη διαφορετικότητα εξουσία της ζωής και τυραννία όλου του κόσμου. Σεβασμός, ναι, αλλά όχι βία. Διαφορετικότητα, ναι, αλλά όχι ομοιομορφία. Δεν είμαστε κλόνοι κανενός. Ο καθένας είναι πρόσωπο, μοναδικό και διαφορετικό. Και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, αυτό θέλω να καταθέσω απόψε, σαν μια αδελφική πρόταση, σαν μια φιλική συμβουλή. Απαιτήστε και να απαιτούμε να μας σέβονται, να μας σέβονται τον κάθε έναν. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουμε σεβασμού, όλοι έχουμε δικαίωμα για ένα πιάτο φαΐ, όλοι έχουμε δικαίωμα για ένα ρούχο, όλοι έχουμε δικαίωμα για ένα σπίτι, όλοι έχουμε δικαίωμα μέσα στη ζωή, όλοι έχουμε δικαίωμα να λατρεύουμε τον Θεό μας, να αγαπάμε τον Θεό μας, να περπατάμε ελεύθεροι, να πορευόμαστε ειρηνικά μέσα στον κόσμο. Και αυτό το δικαίωμα να το πετούμε και για κάθε άλλον συνάνθρωπό μας, για να μπορούμε να προχωρούμε προς την αγιότητα, προς το τέλειο, προς το καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε κάθε Γεώργιο, σε κάθε Γεωργία, και ο κάθε ένας από μας να γίνει Γεώργιος, δηλαδή να γίνει γη η οποία να σπαρεί και να αντλήσει αγιότητα, χάρη Θεού, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Το κεφάλι ψηλά. Οι χριστιανοί δεν ταπεινώνονται με τίποτα. Το κεφάλι ψηλά και η αγάπη του Χριστού θα νικήσει τα πάντα. Χρόνια πολλά.